Στιγμές οδύνης και αγωνίας για συγγενείς αγνοούμενων της εθνικής τραγωδίας Ατέμπη. Και στη Μεσαρά δραματικές στιγμές ζουν συγγενικά και φιλικά πρόσωπα της 50χρονης Μαρίας, μητέρας δύο παιδιών, η οποία δούλευε στο κηλικείο του τρένου. Την ψήτη την είχαν οι Λίζοι. Έτσι μπορεί να σου δώσει την ψήτη. Πολύ, πολύ, πολύ. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Είναι τρομερό αυτό που ακούσαμε. Δεν μπορεί να το χωράει ο νους του ανθρώπου. Τι να πεις. Τι να πεις, δεν υπάρχουν λόγια. Ήταν εξαδέρφη μου, ήταν δεύτερα εξαδέρφη εμείς. Μακάρι, μακάρι να είναι ψέματα όλα αυτά. Το κηλικείο βρισκόταν στο δεύτερο βαγόνι, στο τρένο του τρόμου, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, όπου ο κόσμος φούριαζε και με επιβάτες να καίγονται ζωντανοί, με τον αδελφό και την κόρη της 50χρονης να μεταβαίνουν στη Λάρισα, όπου ελήφθη δείγμα DNA για τη διαδικασία της αυτοποίησης των θυμάτων. Αδελφός είναι εκεί, περιμένει ο Νίκος, ή δεν θα πούμε εδώ. Τίποτα δεν ξέρουμε. Και έχουν έτσι, τη λέω χτες το βράδυ της κόρη μου, είναι τα λένε, η μαμά μου, τα κάνει, δεν περιμένουν. Λοκλένε, λοκλένε, μόνο με DNA, δεν ξέρω πώς τον ένωσα. Ναι, μόνο σαν να μόνο να ξεκαθαρίσουν. Και παίρνει έτσι από τη μάνα, λέει, δείγμα. Έτσι έχουν. Οι γονείς μένουν στο Ηράκλειο, Ναι. Πολύ στενοχωρεμένοι είμαστε όλοι. Η Μαρία πάρα πολύ καλό κορίτσι. Ένα καλό οικογένειά της και αυτή ήταν ένα πολύ καλό κορίτσι και είχε και δύο παιδιά που είναι σαν γέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 50χρονη, η οποία διέμενε τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, αν και δεν είχε βάρδια εκείνο το μοιραίο βράδυ, δούλεψε τελικά στη θέση συναδέλφου της. Λιγώθηκα. Γιατί το φιλιότο του κανείς, τόσο σαν το παιδί του, ακριβώς. Και είναι η μάνα της, την έχω εγώ βαφτισμένη. Και δεν εφάνηκε, λέει, μη ζωντανή, μη δεν ποθαμένη. Δεν το ξέρα καθόλου πως θα δουλεύει τσιά. Εδώ το έμαθα. Στενοχωρούμε γιατί ήταν καλός άνθρωπος, γιατί ήταν νέα, γιατί ήταν σεβαστή στο χωριό. Στο αντισκάρι του Δήμου Φεστού το κλίμα είναι βαρύ, με συγγενείς της να ζητούν δικαιοσύνη. Όλοι να αγαπούσαμε. Υπεύθυνοι να τιμωρηθούν γιατί φάγανε κόσμο. Πρέπει να δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη πρέπει. Εντωμεταξύ, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των τραυματιών, νοσηλεύονται δύο αδελφές κριτικής καταγωγής με σοβαρά εγκάβματα. Όπως ανακοίνωσε το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια, οι συγγενείς άλλων 6 θυμάτων, 4 θανόντων και 2 θύλεων αδελφών από την Κρήτη με σοβαρά εγκάβματα επέλεξαν τον Αλέξη Κούγια για την υποστήριξη της κατηγορίας εις βάρος του ήδη κατηγορουμένου σταθμάρχη, αλλά και σε βάρος όλων όσων κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως διαπιστωθεί ότι έχουν ποινικές ευθύνες τόσο για τους θανάτους όσο και για όλες τις σωματικές βλάβες, αλλά και την ηθική βλάβη μη τραυματισμένων επιβατών που επέζησαν και δεν τραυματίστηκαν. Εν τω μεταξύ, με συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησαν τους συναδέλφους τους που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στα Τέμπη, εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο. «Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και καλό δρόμο!»